1η Απριλίου του 1967, 30 λοκατζίδες μπαίνουν μέσα στο σπίτι, η μητέρα μου στέκεται μπροστά στην πόρτα και με τους υποκοπάνους σπάνε την πόρτα και πήραν τον πατέρα μου. Science. Μπορεί ένας πολιτικός, τον οποίο ο κόσμος εκλαμβάνει ως πλούσιο, να πείσει αυτές τις μέρες. Δεν νομίζω ότι α, χαρακτηριστικό ενός πολιτικού είναι αν είναι έθπορος ή όχι. Χαρακτηριστικό ενός πολιτικού είναι αν μπορεί να καταλάβει ότι σήμερα 500.000 νοικοκυριά έχουν ανέργους αρχηγούς οικογενειών. Σήμερα έχουμε άνεργους αρχηγούς οικογενειών, άνεργες μανάδες μονογονεϊκών οικογενειών, οι οποίες έχουν μόνες την ευθύνη των παιδιών τους και είμαστε στα πρόθυρα μιας κοινωνικής έκρηξης. Μιας κοινωνικής έκρηξης όχι πολιτικά υποκινούμενης, αλλά αντικειμενικά υποχρεωτικής. Δεν έχει δίκιο όμως κάποιος να σκέφτεται ότι ένας πολιτικός που δεν αγωνιά αν θα χάσει το σπίτι του, ψηφίζει πιο εύκολα τα μνημόνια. Όχι, δεν είναι έτσι. Διότι αυτό ο πολιτικό δεν είναι ένα πολιτικό που κρίνει εξιδίων μόνο. Είναι ένα πολιτικό ο οποίο υπήρξε βουλευτή τη Βρετανία στη φτωχότερη περιοχή τη Ελλάδο. Ένα πολιτικό που έχει κάνει δήμαρχο Αθηναίων και έχει γυρίσει όλα τα σοκάκια τη Αθήνα. Και ήμουνα η πρώτη η οποία είδα όταν άρχισε το φαινόμενο να υπάρχουν άνθρωποι που στι λαϊκέ αγορέ το 2005 ήδη μαζεύανε τρόφιμα γιατί δεν είχαν. Άρα ένας πολιτικός ο οποίος δεν ζει σε ένα γυάλινο πύργο. Αυτό το σπίτι στο οποίο είσαστε σήμερα είναι το διαμέρισμα στο οποίο μεγάλωσα. Εδώ μεγάλωσα. Εδώ μπήκανε την 21η Απριλίου οι στρατιώτες και πήραν τον πατέρα μου. Εμένα μου το έδωσε ο πατέρας μου κατά πάσα πιθανότητα για τη μη πρωτότοκη. Και έτσι συνεχίζω να ζω στο ίδιο σπίτι στο οποίο ζούσα παιδί, ζούσα έφηβη. Ζω σήμερα ως, ε, ε, με τον σύντροφό μου. Δεν αλλάξαμε σε τίποτα. Και έχετε αυτή την ασφάλεια. ασφάλεια. Εκεί θέλω να καταλήξω. Έχετε μία ασφάλεια. Έχω δύο δεν έχετε, δεν έχετε τις νιώσει οποίες. ποτέ έχω δύο... οικονομική ανασφάλεια στη ζωή σα. Πολύ μεγάλη. Γιατί έχω περάσει τη δικτατορία. Πέρασα μία δικτατορία στην οποία όλες οι... όλα τα εισοδήματα των γονιών μου είχαν δεσμευτεί από τη Χούντα. Και έτσι όταν πήγαμε στην εξορία στο Παρίσι, δεν είχαμε τίποτα. Παρομοιάζεται αυτό με αυτή τη μεγάλη οικονομική κρίση. Που βιώνουν αυτή τη στιγμή οι Έλληνε, Όχι, το παρομοιάζω ω πώ το προσωπικό βίωμα του κάθε ανθρώπου παίζει ρόλο στη ζωή του. Ο μέσο Έλληνα, αυτή τη στιγμή, φοβάται ότι θα χάσει τη δουλειά του. Τρομάζει. Εσά τι σα τρομάζει, Ότι μπορεί να χάσει τη δουλειά του Έλληνα. Ο κ. Βενιζέλο είπε ότι ήταν λάθο η προσφυγή στο Διεθνέ Νομισματικό Ευχαριστώ πολύ, χαίρομαι πολύ, είναι η απάντηση. Ο κ. Βενιζέλο εκ των υστέρων λέει πόσα λάθη γίνανε. Καλό είναι αλλά κακά τα ψέματα. Το καλύτερο θα ήταν να πάρει η είδηση την πρώτη μέρα που έγινε η κυβέρνηση Παπανδρέου ότι έπρεπε εκείνη την ώρα να πάρουν μέτρα. Και το ξέρανε. Το ξέρανε ότι έπρεπε να πάρουμε μέτρα. Ήταν λάθο η προσφυγή στο Διεθνέ Νομισματικό Ταμείο. Κοιτάξτε, νομίζω ότι από ένα σημείο και πέρα ήταν αναπόφευκτη η προσφυγή. Αλλά ήταν ε, κατέστη αναπόφευκτη επειδή δεν πάρθηκαν τα μέτρα έτσι, να είμαστε ακριβείς. Τι είσαστε τώρα για τη Νέα Δημοκρατία, αυτό που ήταν ο Αντώνης Σαμαράς στις αρχές της δεκαετίας του 90, δηλαδή ένα μικρό κόμμα που την ενοχλεί. Με προσβάλλεται. Και δεν μ' αρέσει να με προσβάλλουν. Ε, Δημοσιογραφικό εγώ... ερώτημα είναι. Ναι βεβαίω, εντάξει μην το πάρετε προσωπικά, το θεωρώ απλώς προσβολή. Εγώ δεν έριξα την κυβέρνηση της Νέα Δημοκρατίας. Όπως δεν έβλαψα και την Νέα Δημοκρατία γενικώς. Έκανα όμως αυτό το οποίο υπαγόρευε συνείδησή μου. Είσαστε όμως το... ένα μικρό κόμμα που ενοχλεί τη Νέα Δημοκρατία. Δεν ξέρω αν ενοχλώ τη Νέα Δημοκρατία, αλλά δεν έχω καμία σχέση με τη Νέα Δημοκρατία. Είμαστε ένα κόμμα με καθαρό ευρωπαϊκό προσανατολισμό, που είχε το θάρρος την ώρα που φαινόταν το τσουνάμι να πάει με το κεφάλι του μέσα και κόντρα στο ρεύμα, όταν εγώ είπα ότι πρέπει να ψηφιστεί η Δανειακή Σύμβαση, πρέπει να ψηφιστούν και να εφαρμοστούν οι διαρθρωτικέ αλλαγέ, αλλά όχι οι ισοπεδωτικέ μειώσει, διότι ήταν λάθο πολιτική, ήμουνα μόνη μου, κυρία Μπακογιάννη, μόνη μου, ολομόναχη, εγώ και ο εαυτό μου. Γιατί δεν ανταποκριθήκατε στο αίτημα για πανστρατιά του Αντώνη Σαμαρά, Είναι προσωπικό το θέμα. Καθόλου. Απλώ ήξερα πολύ καλά ότι δεν απευθύνεται σε μένα. Ο κύριο Σαμαρά είπε όσοι τραυμάτισαν την παράταξη. Εγώ δεν την τραυμάτισα γιατί με διέγραψε. Σα ενόχλησε η διατύπωση, δηλαδή. Όχι, μα ήταν βέβαιο ότι απευθυνόταν στον κύριο Σιμπηλίδη. Και όταν το είπα, δεν με πιστέψανε. Είναι απλά τα πράγματα, κυρία Μπακογιάννη. Ο κύριο Σαμαρά έδιωξε 30 βουλευτέ, δημιούργησε δύο κόμματα, ένα στα δεξιά του και ένα στα αριστερά του, και πήρε πίσω τον κύριο Σιμπηλίδη. Αν η διατύπωση ήταν διαφορετική, αν ο κύριο Σαμαρά σα είχε ζητήσει να επιστρέψετε με άλλη διατύπωση, ότι. Είναι η ώρα όσοι φύγαν από τη Νέα Δημοκρατία, όσου διέγραψα εγώ να επιστρέψουν στη Νέα Δημοκρατία γιατί οι εκλογέ είναι κρίσιμε, θα είχατε επιστρέψει. Κοιτάξτε, είναι ένα τελείω υποθετικό ερώτημα. ήταν, ε, θα ήταν τελείω διαφορετικό εάν ο κύριο Σεμαρά είχε κάνει κάτι διαφορετικό, εάν. Τι να πούμε τώρα, περί υποθέσεων δεν μπορώ να σα απαντήσω. Ε, εγώ περί συνεργασιών είμαι πάντα ανοιχτή. Και το εννοώ. Δεν πιστεύω ότι η χώρα μπορεί να κυβερνηθεί σήμερα από ένα κόμμα. Πώ θα είναι η βουλή με νέα κόμματα, μπορεί να είναι κόλαση. Και νομίζω ότι οι Έλληνε πριν ψηφίσουν θα το σκεφτούν πάρα πολύ. Μπορεί να είναι μια κόλαση με, κυρίω με κόμματα τα οποία δεν έχουν ευρωπαϊκή ταυτότητα. Λένε, α πούμε, διαβάζω τώρα, θα μείνουμε, λέει, μέσα στο ευρώ, τρει αρχηγοί κομμάτων, διότι δεν υπάρχει τρόπο να μα διώξουν. Ψέματα. Βεβαίω δεν υπάρχει τρόπο να μα διώξουν με βάση τη συνθήκη. Απλούστατα, εάν σταματήσουν ένα μήνα να μας δίνουν τα δανεικά, θα είμαστε υποχρεωμένοι με 9 δισεκατομμύρια έλλειμμα να τυπώσουμε δραχμέ. Άρα, την ώρα που θα τυπώσουμε δραχμέ, έχουμε φύγει μόνοι μα από το ευρώ. Λέτε οι Έλληνε πρέπει να το σκεφτούν πολύ πριν ψηφίσουν. Να ψηφίσουν δηλαδή ένα από τα δύο μεγάλα κόμματα, για να μην είναι κόλαση η Βουλή. Κατά τη γνώμη μου, να μην ψηφίσουν τα δύο κόμματα, γιατί πρέπει να τη Κατά τη γνώμη μου επίση, να μην ψηφίσουν τα άκρα. Διότι αυτό είναι ένα ποτάμι που δεν επιστρέφει. Τιμωρώντα όμω τα δύο μεγάλα κόμματα, αν η Βουλή είναι κόλαση, δεν τιμωρούν και του εαυτού του, σύμφωνα με τα δικά σα λεγόμενα. Όχι, γιατί θα ψηφίσουν αν θέλουν τη Δημοκρατική Συμμαχία και του καλό να το σκεφτούν. Σα έριξα πάσα τώρα. Ε. Βεβαίω, ευχαριστώ πολύ. <laughs> ε, ένα κόμμα το οποίο έχει συνέπεια, το οποίο έχει ευρωπαϊκό προσανατολισμό, το οποίο από την αρχή λέει ότι θα συνεργαστεί και δεν μα τα λόγια του και το οποίο μπορεί αύριο να είναι καταλήτη για να βάλει και φρένο στους δύο αδιόρθωτους για να μην κάνουν παραδείγματο χάρη ακόμης, αυτά τα οποία κάνανε με την τροπολογία των 30 εκατομμυρίων. Γιατί να ψηφίσω όμω την Τώρα Μπακογιάννη, η οποία μέχρι τώρα ήταν μέρο αυτού του συστήματο που μα έφερε εδώ. Τι άλλαξε μέσα στον τελευταίο ένα-ενάμιση ένα, χρόνο για να την ψηφίσω κι εγώ τώρα. Ότι πρώτον είναι ο μόνο Έλληνα πολιτικό, ενδεχομένω γιατί είναι γυναίκα, που με τέτοια καθαρότητα έκανε αυτοκριτική. Και με τέτοια καθαρότητα απέρριψε και αναγνώρισε τι πήγαινε λάθο τα τελευταία χρόνια. Αλλά δεν ήταν μόνο η δώρα. Και τι είναι η αυτοκριτική, σβήνει τι ευθύνε. Όχι, αυτοκλητική... αλλά δεν είναι μόνο η δώρα μέλο του πολιτικού συστήματο, κυρία Μπακογιάννη. Την ερώτηση που μου κάνετε και την οποία μου κάνουν συνήθω όλοι, δεν την έχω ποτέ ακούσει σε κανέναν από του υπάρχοντε πολιτικού. Δεν την έχω ακούσει να γίνεται στο Βενιζέλο. Τώρα εγώ έχω μπροστά μου. Δεν μεσάς, την έχω ακούσει να γίνεται πιθενά. Λέω όμω ότι σήμερα εγώ τουλάχιστον έμαθα από την κρίση. Και αυτά που λέω είναι πράγματα τα οποία δεν μου έχει αντικρούσει κανεί. Δεν μου έχουν πει δεν μου αρέσει η φάτσα σου, θεμητό. Αλλά δεν μου έχει πει κανένα ότι αυτά που λέω είναι λάθος. Λέτε κάνατε το σκεφτήκατε ποτέ την ώρα της αυτοκριτικής σας να αποσυρθείτε από την πολιτική για να αναλάβετε τις ευθύνες σας. Βεβαίω. Αλλά ποια θα ήταν η προσφορά μου με την απόσυρση. Θα είχα εγώ ήσυχη την όλη στη συνείδησή μου και θα είχα πει ότι πάω σπίτι μου και κοιτάζω τα παιδιά μου ή δεν έχω υποχρέωση το όποιο κεφάλαιο διαθέτω που έχω χτίσει τόσα χρόνια να το χρησιμοποιήσω στην υπηρεσία αυτή αυτής της χώρας την ώρα που βρίσκεται στη μεγαλύτερη κρίση. Εγώ είμαι χορτάτη κυρία Παγκογιάννη, ίσως από τους πιο χορτάτους πολιτικούς. Έχω δει μεγαλεία, έχω υπάρξει υπουργό εξωτερικών η μόνη γυναίκα, έχω υπάρξει δήμαρχος των Ολυμπιακών Αγώνων, έχω δει τα πάντα. Σήμερα ο μόνος λόγος για τον οποίο κάνω αυτή την προσπάθεια είναι διότι νιώθω πως το χρωστάω το χρωστάω σε αυτά τα παιδιά που σήμερα είναι άνεργα. Να μείνουμε λίγο στην αυτοκριτική. αυτοκριτική, επειδή αναφερθήκατε και εσείς στον κύριο Βενιζέλο, έκανε και ο κύριος Βενιζέλο σας πείθει, σας πείθει ένας πολιτικός που κάνει αυτοκριτική. Του ζήτησε και συγγνώμη ο κύριος Βενιζέλος. Ακούστε, επειδή είναι πολύ εύκολη η κριτική για, για τους πολιτικούς, εγώ θα σας πω κάτι άλλο. Αυτή τη στιγμή το 80% για να μην πω το 100% των σκεπτομένων πολιτικών έχει τάση φυγής. Θέλει να φύγει. Πιστεύω πραγματικά ότι και άλλοι πολλοί, σαν εμένα, τρομάξανε όταν, όπως λέει ο Καζαντζάκης, άνοιξε η αυλαία. Τρομάξανε. Άρα το κάνεις γιατί έχεις ένα αίσθημα χρέους. Έχετε πει ότι με τα εκλογικά μπορείτε να συνεργαστείτε και είσαστε υπέρ των συνεργασιών. Με ποιους άραγε θα συνεργαστείτε και με το Πασό και με την Δημοκρατία και με την και με το Πασόκ και με την Δημοκρατία. Με τη Δήμαρ δεν είμαι βεβαία. Διότι, όχι γιατί έχω συνεργαστεί με το Φώτο Κουβέλ προσωπικώ και στο Δήμο τη Αθήνα και έχουμε κάνει εξαιρετική δουλειά μαζί. Αλλά διότι δεν είμαι καθόλου σίγουρη ότι η Δήμαρ πραγματικά είναι αποφασισμένη την ευρωπαϊκή πορεία να την υποστηρίξει και με το κόστος που έχει. Μπορείτε να συνεργαστείτε με τα εκλογικά με το Πασό και τη Νέα Δημοκρατία, αλλά όχι προεκλογικά με τον Στέφανο Μάνο. Το Στέφανο Μάνο κάναμε πολύ μεγάλη προσπάθεια. Πήγα η ίδια στο συνέδριο τη δράση. Έκανα ανοιχτή α, πρόταση συνεργασία. Δεν πήρα ποτέ απάντηση. Είπα ότι κόλλησε το πράγμα γιατί θέλατε εσεί να είσαστε επικεφαλή. Όχι. σα ίσα, -ίσα του προτείναμε συλλογική ηγεσία. Του προτείναμε εκείνο να είναι κυβερνητική πρόταση, γιατί έχει μία. Έτσι... Θα τον δεχόσαστε να ήταν εκείνο επικεφαλή. Επικεφαλή σε τι, να προσχωρήσω στη δράση όχι. Ποιο είναι ο στόχο Δημοκρατική Συμμαχία, να είναι ρυθμιστή σε μια βουλή. Ναι, ο στόχο Δημοκρατική Συμμαχία είναι να είναι καταλήτη στο πολιτικό σκηνικό. Αν δεν μπει η Δημοκρατική Συμμαχία στη βουλή, εσεί θα πάτε σπίτι σα. Θα πάω που σπίτι μου, τι εννοείται, Αν θα φύγω από την πολιτική. Θα συνεχίσω να δίνω τη μάχη μου. Εκτό βουλή, θα συνεχίσω να δίνω τη μάχη μου όπου μπορώ, ό,τι μπορώ να κάνω. Το παράδειγμα του Βαγγέλη Βενιζέλου, που όταν έχασε την αρχηγία περίμενε και τελικά έγινε αρχηγό κόμματο, σα λέει τίποτα. Ο Αγγλίσο Βενιζέλο δεν διαγράφει από το Πασόκ. Κατά πάσα πιθανότητα και εγώ αν δεν είχα διαγραφεί από την Δημοκρατία θα καθόμουν. Η γυναίκα του Κέσσερα πρέπει να φαίνεται και τίμια εκτό από το να είναι. Αναφέρομαι στο θέμα του πόθεν έσχεια που προέκυψε με το σύζυγό σα. Πώ το αντιμετωπίσατε αυτό, Ήμουνα σε απόγνωση, για να είμαι ειλικρινή. Διότι δεν φανταζόμουν ποτέ ήξερα πάρα πολύ καλά ότι ο Ισίδωρο γράφει ότι, έχουμε και δεν... ότι έχει κίνο και δεν έχει. Απλώ έγραψε τα χρήματα και νόμιζε ότι πρέπει να γράψει το λογαριασμό στον επόμενο χρόνο, διότι στη δικιά του δουλειά το ημερολογικό έτος αρχίζει από την 1η Ιανουαρίου. Και έκανε λάθος. Να τον χωρίσω, να τον κρεμάσω, τι να κάνω. Όχι, αλλά το ερώτημα που προκύπτει είναι αν δεν μπορείτε να ελέγξετε τα οικονομικά του σπιτιού σα, του συζύγου σα, πώ θα ελέγχετε τα οικονομικά ε, όχι, του κράτου, τα πιο σοβαρά οικονομικά. Πάρα πολύ. Έκ, από αμέλεια, οι συνεργάτε του δεν έγραψε ένα λογαριασμό που νόμιζε ότι έπρεπε να τον γράψει τον επόμενο Γιατί χρόνο. Γιατί είναι σοβαρό παράπτωμα το πόθεν έσχες. Βεβαίως, αλλά ο, τα χρήματα του πόθεν τα χρήματα για τα οποία μιλάμε είναι γραμμένα. Απλώς δεν είναι γραμμένο σε ένας λογαριασμός, δηλαδή δεν, δεν λείπει το ποσό. Τα πράγματα στη ζωή μας συμβαίνουν τυχαία. Σκεφτόμουν καθώς ερχόμουν στο σπίτι σας. Αν ο Παύλος Μπακογιάννης δεν είχε δολοφονηθεί από το 17 Νοέμβρη, θα είχατε παραμείνει μία σύζυγος και μία κόρη πολιτικού. Και το λέω γιατί τη ζωή σα σημάδεψε τελικά η πολιτική. Νομίζω πάντω ότι δεν θα έμπαινα στην εργοπολιτική. όσο περίεργο και αν φαίνεται για έναν άνθρωπο τόσο πολύ μηντιακό σαν και εμένα, φοβόμουν πάρα πολύ τη δημοσιότητα. Αν ψάξετε να δείτε πριν από τη δολοφονία του Παύλου, νομίζω μία φορά είχε δημοσιευθεί μία φωτογραφία μου στον ταχυδρόμο τότε. Το απέφευγα σαν το διάλογο το λιβάνι. Και ήμουν μια χαρά. Κοιτάξτε, άνεργη φαντάζομαι δεν θα ήμουν. Πάντα θα έκανα κάτι. ή θα δούλευα σε μια μη κυβερνητική οργάνωση, ή θα δούλευα. Σίγουρα θα δούλευα, γιατί το να μείνω σπίτι μου δεν ήταν ακριβώ το φόρτο μου. Τώρα υπάρχει ζωή μετά την πολιτική, Καλή μου. Στιέβεστε. Μετά την πολιτική υπάρχουν χιλιάδε πράγματα. Καταρχήν υπάρχουν τα παιδιά μου, υπάρχουν τα εγγόνια μου, υπάρχει ο άντρα μου. Σα ρωτάω όμω, γιατί όταν σα ρώτησα ότι αν δεν μπει η Δημοκρατική Συμμαχία στη Βουλή, μου είπατε ότι θα συνεχίσετε να μάχεστε. Δεν μου είπατε ότι θα εγκαταλείψετε την πολιτική. Μα θα μάχομαι γι' αυτό που πιστεύω, κυρία Πακογιάννη. Μάχεται κανένα μέχρι όσο αντέχει. Εγώ δεν υπήρξα ποτέ κότα στη ζωή μου. Δεν εκρύφτηκα ποτέ. Λοιπόν, έχουμε και κάποιε ερωτήσει κοινού να σα μεταφέρω. Ε, μία έχει εμπνευστεί από το σύνθημά σα. Γράφει Δεν φταίει εσύ, φταίει το κράτο. Κάπω έτσι είναι το σύνθημά σα. Διαφωνείτε δηλαδή με τον κύριο Πάγκαλο που είπε μαζί τα φάγαμε. Διαφωνώ. Η ναι. Κατερίνα. Διαφωνώ διότι δεν τα φάγαμε μαζί. Τα φάγε ένα μέρο του ελληνικού λαού. Ο Κωνσταντίνο, πόσα λεφτά σα έχει στοιχήσει στο νέο κόμμα μέχρι σήμερα. Νομίζω γύρω στι 80. 80.000 ευρώ. Ναι. Άξιζε τον κόπο, κύριε Πακογιάννη. Όλα τα πράγματα τα οποία πιστεύει αξίζουν τον κόπο, κύριε Πακογιάννη. Ο Απόστολος ρωτάει, πώς νιώθετε που η οικογένεια θα μοιραστεί τις ψήφους στη Β' Αθηνών. Για να είμαι ειλικρινή, δεν νομίζω πως θα τις μοιραστεί. Τι εννοείτε. Εν, εννοώ ότι πιστεύω ότι ο καθένας έχει τους δικούς του α, ψήφους και την δική του ταυτότητα. Ο Θανάσης ρωτάει, νιώθετε ότι στοχοποιήσετε και ω γυναίκα. Ναι. Νιώθω ότι εμένα δεν μου συγχωρούν πολλά πράγματα τα οποία για του άντρε είναι αυτονόητα. Και ένα τελευταίο ερώτημα από τον Σπύρο. Τι θα σας έκανε να γυρίσετε στη Νέα Δημοκρατία, Μια άλλη Νέα Δημοκρατία. Τη Νέα Δημοκρατία που εγώ κάποτε ήξερα. Μια Νέα Δημοκρατία που ήταν παράταξη και όχι μια Νέα Δημοκρατία που σήμερα είναι το κόμμα μιας παρέα τη πολιτική άνοιξη. Σας ευχαριστώ πολύ, κύριε Πακογιάννη. Και να διευκρινίσουμε ότι είναι συνωνυμία. Βέβαια, ναι, να το διευκρινίσουμε. Έχουμε και οι δύο κάποιον. κάποιο Γιάννη που είχε μια μπάκα κάτω. Ακριβώ.